η ελληνική κοινωνία έχει φτάσει στο τέρμα. Δεν αντέχουν άλλα μέτρα διβάσταχτα, δεν αντέχει άλλο η κοινωνία, δεν αντέχει άλλο ο κόσμος της μισθωτής εργασίας, δεν αντέχουν άλλο οι συνταξιούχοι, δεν αντέχουν άλλο οι άνεργοι. Επιτέλους, πρέπει να έρθει η ανάπτυξη πολυπόθετη, πρέπει οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας να ξαναγυρίσουν όπως ήταν παλιά στην καθολικότητά τους και επιτέλους ο βασικός μισθός να φτάσει να ανεβεί στα 751 ευρώ όπως είχε υποσχεθεί προεκλογικά η κυβέρνηση. Η Ομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων Μηχανείων στέλνει το μήνυμα και διατρανώνει τη φωνή της για ένα δίκαιο φορολογικό σύστημα. Δεν μπορεί οι επιχειρήσεις να επιβιώσουν με αυτή την πραγματικά αισχρή φορολογία που υπάρχει. Στέλνουμε το μήνυμα ότι πρέπει να ανοίξουν τα χρηματοδοτικά εργαλεία πλέον, να ενισχύσουν τις επιχειρήσεις, τις υγιές επιχειρήσεις που υπάρχουν ακόμα ενεργές και έχουν δυνατότητα να βγάλουν την χώρα από την κρίση. Το μήνυμα της σημερινής απεργίας είναι ότι οι εργάτες, αγρότες, μικροί επαγγελματοβιοτέχνες δίνουμε απάντηση στην κυβέρνηση και στην μεταμνημονιακή εποχή που θέλει να καυχιέται η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ, ότι οι εργάτες μαζί με τους φυσικούς τους συμμάχους θα διεκδικούν καθημερινά με αιτήματα που έχουν να κάνουν να καταργηθούν οι χίλιοι και πάνω εφαρμοστικοί νόμοι που θα υπάρχουν και μετά τον Αύγουστο που λέει η κυβέρνηση ότι βγαίνουμε από το τούνελ, να διεκδικούν με βάση τις σύγχρονες ανάγκες. Τα προϊόντα που παράγει ο πρωτογενής τομέας και ειδικά η χτινοτροφία τώρα είναι στα αζήτητα. Δεν πουλάμε, χαρίζομαι. 50 λεφτά και 60 το πρόβιο γάλα. 3,5 ευρώ το αρνιά με αυτή την κατάσταση μόνο απελπισία. Αυτές οι τιμές μόνο απελπισία μπορούν να φέρουν στις νέους αγρότες και σε εμάς οι παλιούς που περιμέναμε καλύτερες μέρες. Ο Εμπορικός Σύλλογος έχει καλέσει σε 2 ώρες στάση να κλείσουν δηλαδή τα μαγαζιά για 2 ώρες μέχρι τις 11 η ώρα. Συμμετέχουμε σε αυτή την κινητοποίηση και το μήνυμα είναι ότι δεν πάει άλλο πια, δεν αντέχουμε τη βαριά φορολογία. Μας επέρουν τη δουλειά τα μεγαλομάγαζα και πολυεθνικές και μονοπωλιακοί όμιλοι και πρέπει να αντιδράσουμε. Είναι ένα τρόπος πίεσης και μια μέτρα αντίδρασης η σημερινή. Απέναντι στη μαύρη συμμαχία κυβέρνηση σε μονοπωλίο. Λίγο βάσεων εργασία αυξήσει σε μισθού όχι στο διαχωρισμό.